κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μια κρίσιμη νύχτα για το Κυπριακό. Μετράμε αντίστροφα για ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το εδαφικό στο Μον Πελεράν. Υπήρξε μια διακοπή δείπνο και ήταν προγραμματισμένο στις 11 ώρα Κύπρου να αρχίσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις. Είναι σε εξέλιξη ένα θρίλερ, αν θέλετε, από χθες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον πρώην τέος πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου, τον κύριο πρόδρομο Περοδρόμου, εκπρόσωπο τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού, και την κυρία Ελένη Μαύρου, μέλος του πολιτικού γραφείου του ΑΓΕΛ. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Καλησπέρα. Κύριε, καλώς ορίσατε. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη νύχτα πραγματικά και για το Κυπριακό. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα απόψε. Λογικά αύριο ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις και επιστρέφουν στην Κύπρο. Γνωρίζουμε τα θέλω της μιας πλευράς και της άλλης. Πάμε πρώτα Μον Πελεράν να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και να έρθουμε εδώ να δούμε πόσο θα, αν θα είναι μια μακρά νύχτα. Καταρχήν, Νατάσα Ιωάννου, η απεσταλμένη του Μέγκα Ουάν στην Ελβετία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Η νύχτα θα είναι μακρά. Δεν έχει αλλάξει κάτι από η ώρα 8 και 20 που βγήκαμε στο Δελτίο Ειδήσεων. Δεν έχει αλλάξει με την έννοια ότι να έχουμε κατάληξη, να έχουμε κάτι δεδομένο μπροστά μας ώστε να κάνουμε συζήτηση επί τούτου. Αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η διαπραγμάτευση, όπως θα έχεις πει και εσύ, Εμιλία. Διακόπηκε αυτή η διαπραγμάτευση για δείπνο και θα συνεχιστεί σε λίγο, όπως μας έχουν πει. Αλλά δεν υπάρχει έτσι κάτι δεδομένο που να μας δίνει και εμάς λόγο να κάνουμε μία εκτίμηση για το τι υπάρχει μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε τώρα, λοιπόν αν ξεκίνησαν, γιατί μαζέψουμε. Ο ρεπορτάζ μου έλεγε Νατάσα ότι θα επανέρχονται στις 11 ώρα Κύπρου. Δεν είχε ξεκινήσει. Δύο λεπτά πριν βγούμε στον αέρα για να κάνω αυτή την σύνδεση, Εμιλία, μου είχαν πει ότι δεν μπήκαν ακόμη ξανά στη συζήτηση, στη διαπραγμάτευση επί των κριτηρίων όσο αφορά το εδαφικό. Εάν υπάρξει συμφωνία, να προχωρήσουν σε αποτύπωση αυτής της συμφωνίας σε χάρτη, ώστε να πάρει αυτό που θέλει ο κύριος Ακιντζή και η Τουρκία, την ημερομηνία για την πολυμερή. Γίνεται μια έτσι σκληρή διαπραγμάτευση, θα λέγαμε. Αυτό βγαίνει μέσα από το ρεπορτάζ και από τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε, οι οποίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, Εμιλία, αυτό το διήμερο που βρισκόμαστε εδώ στο Μον Πελεράν. Αλλά αναφορικά με τις τελευταίες ώρες, ναι, δίνεται μια σκληρή διαπραγμάτευση με την έννοια ότι φαίνεται έχουν σταλώσει στα δύο πρώτα κριτήρια που θεωρούνται υψής της σημασίας για τη Λευκωσία και αφορά την επιστροφή εδαφών, το οποίο αυτό κριτήριο συνδέεται και με την επιστροφή προσφύγων. Η δική μας πλευρά λέει τουλάχιστον επιστροφή 100.000 προσφύγων. Φαίνεται ότι οι ασκήσεις επί χάρτου που κάνουν τώρα και οι θέσεις που εκφράζουν η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν διασφαλίζει αυτό τον αριθμό, δηλαδή την επιστροφή προσφύγων 100.000. Είναι πολύ πολύ λιγότερος ο αριθμός. Μας έχει δοθεί ένας αριθμός, δεν θα το δώσουμε, θα περιμένουμε επισήμως ή να επιβεβαιώσουμε αυτές τις πληροφορίες στο 100%. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, επειδή είναι πολύ έτσι κρίσιμες οι στιγμές, να δίνουμε πληροφορίες οι οποίες να μην δημιουργούν εντυπώσεις, αλλά να είναι κοντά στην πραγματικότητα και επιβεβαιωμένες. Ναι. Λοιπόν, Νατάσα, τι έχει αλλάξει από την προηγούμενη εβδομάδα και γιατί το ρωτώ? Η αίσθηση και η εντύπωση που είχε δοθεί προς τα έξω είναι ότι ήμασταν προς το τέλος, θέλαμε ακόμη λίγες ώρες γι' αυτό και επανήλθαν οι δύο ηγέτες και οι διαπραγματευτικές τους ομάδες στην Ελβετία για να κλείσει το μεγάλο αυτό κεφάλαιο του εδαφικού. Μεσολάβησε κάτι? Είδαμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας μια αλλαγή από την πλευρά του Ακιντζή. Τι άλλαξε? Λοιπόν, Εμιλία, καλή ερώτηση. Αλλά να υπενθυμίσουμε ότι στο πρώτο ραντεβού εδώ στο Μον Πελεράν την τελευταία μέρα είχε γίνει έτσι σοβαρή συζήτηση επί των κριτηρίων και διαφάνηκα συγκλήσεις.
Αυτό το υπογραμμίζουμε. Έτσι. Επέστρεψα λοιπόν εδώ στο Μοντι Πελεράν και εχθές η πρώτη μέρα αναλώθηκε σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να μπουν οι δύο ηγέτες σε μία διαπραγμάτευση επί των κριτηρίων. Όλοι έχετε ακούσει κι εσείς, θα τα δώσαμε μέσα από το ρεπορτάζ, ότι ο κύριος Ακιντζή, μεταξύ άλλων, είχε πρόβλημα με τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Αλέξη Τσίπρας. Mm-hmm. Επέμεινε να βάζει και άλλα θέματα στο τραπέζι, να πιέζει τη δική μας πλευρά και να διακόπτει συνεχώς την συζήτηση που γινόταν. Ίσως να είχε και, όχι ίσως, σίγουρα θα είχε έτσι μία συζήτηση και με την Άγκυρα, συνεννόηση. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε και τηλεφωνική επικοινωνία μετά από όλο αυτό με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν μετά το δείπνο, το χθεσινό βραδινό, μεταξύ των δύο που άρχισαν να συζητούν τα κριτήρια, δηλαδή αυτό που ήρθαν εδώ να κάνουν, να συζητήσουν τα κριτήρια για το εδαφικό. Καλά, το ίδιο σκηνικό έγινε και την περασμένη εβδομάδα. Μια συζήτηση που συνεχίστηκε και το πρωί. Το ίδιο σκηνικό το ζήσαμε. Αυτό λέμε, διότι... Ναι. 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 Λοιπόν, αυτό επισημαίνουμε ότι έχει δοθεί προς τα έξω. Όλοι γνωρίζουμε ότι αύριο τελειώνει. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα αναχωρούσε το βράδυ της Τρίτης. Αλλά μας έχουν πει ότι θα φύγει αύριο το πρωί. Άρα ό,τι βγει κατά τη διάρκεια αυτής της νύχτας και αν υπάρχει κατάληξη. Τώρα, αν υπάρχει όντως έδαφος για περαιτέρω διαπραγμάτευση και δεν κλείσουν, αυτά μπορούν να αναθεωρηθούν. Αλλά η αίσθηση που έχουμε είναι ότι υπάρχει αυτή η διαφορά όσο αφορά τους πρόσφυγες. Εμπλοκή τη χαρακτηρίζουμε σε αυτό το κριτήριο και θα δούμε εάν θα προχωρήσουν παρακάτω. Λοιπόν, Νατάσα, επανέρχομαι κοντά σου σε λίγο. Έρχομαι εδώ να κάνω μια πρώτη κουβέντα, να δω την πρώτη αξιολόγηση των φιλοξενωμένων και επιστρέφω κοντά σου. Κύριο Μύρου, τι θα λέγατε. Καταρχήν θέλω να σταθώ σε αυτό που μας απασχόλησε σήμερα, ότι αναλώθηκε χθεσινή ημέρα την ενόχληση, υποτίθεται, του κυρίου Ακιντζή για την τοποθέτηση των Αθηνών. Δεν σας μοιάζει παιχνίδι τακτικής. Είναι γνωστή η θέση της Αθήνας από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι μόνο μια λογική θέση. Κατά παγίαν διπλωματική πρακτική. Όταν συγκαλούνται, όταν πραγματοποιούνται αυτού του είδους οι διεθνείς, πολυμερείς, ακόμα και διμερείς συναντήσεις, διασκέψεις, γίνεται εκ των προτέρων προετοιμασία και στην πραγματικότητα το αντικείμενο μιας τέτοιας διάσκεψης επικυρώνει αυτό που είχε αποφασιστεί σε διάφορα άλλα επίπεδα. Πώς αποφασιστεί, συνεπώς πριν από πηγαίνεις σε εκείνο το τραπέζι ξέρεις πολύ καλά που θα οδηγηθεί. Συνεπώς, παράλογη είναι απολύτως η στάση της τουρκικής πλευράς και του κυρίου Ερτογάν, αλλά και του κυρίου Ακιντζή, ο οποίος φαίνεται ότι ήγηρε το θέμα κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας και υπήρξε αυτή η εμπλοκή η οποία δεν επέτρεψε την συζήτηση ούτε επί του θέματος των κριτηρίων, ούτε πολύ περισσότερο στα πλαίσια κατάθεσης χάρτη, και ενδεχομένως που είναι το ζητούμενο. Και... Τώρα ακούω από την ανταποκρίτριά σας ότι υπάρχει και ζήτημα με τα κριτήρια. Μέχρι τώρα υπήρχε η εικόνα ότι επί των κριτηρίων υπήρχε, αν όχι συμφωνία, υπήρχε σύγκληση. Τώρα ακούω ότι και επί των κριτηρίων φαίνεται να υπάρχει απόκληση, δηλαδή δεν δέχονται ότι θα πρέπει να επιστραφεί ένας αριθμός 100.000 Ελληνοκυπρίων ή υπό Ελληνοκυπριακή διοίκηση. Προφανώς αυτό θα έχει και επιπτώσεις στο θέμα της ακτογραμμής. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να αναμένουμε. Να περιμένουμε το αποτέλεσμα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά. Κυρία Μαύρη, η πρώτη δική σας τοποθέτηση σε σχέση με αυτό. Εγώ πραγματικά βλέπω ένα παιχνίδι τακτικής. Ότι ξαφνικά μας ενόχλησε κάτι που ήταν δεδηλωμένο εξ αρχής. Εντάξει, τώρα τοποθετούμαστε στη βάση πληροφοριών. Διάβαζα για παράδειγμα σήμερα δηλώσεις ότι στη διάρκεια των χθεσινών συναντήσεων πέραν
αυτού του θέματος που ηγέρθηκε, συζητήθηκαν άλλα 8 θέματα. Συζητήθηκαν οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θέματα διαδικασιών, θέματα μεταβατικών περιόδων και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν. Άρα, στο βαθμό που μπορούμε να αντιληφθούμε την εικόνα, δημιουργήθηκε ένα θέμα για μια δήλωση που στη δική μου την αντίληψη δεν διαφέρει από τις δηλώσεις που γίνονταν μέχρι τώρα. Μα γι' αυτό σας σχετικά λέω, με το μια θέμα. Δεδηλωμένη ταυτόχρονα θέση. Όμως έγιναν συζητήσεις πάνω σε άλλα ίσως ζητήματα, αν είναι σωστές οι πληροφορίες που ακούμε. Ακούσαμε τώρα για παράδειγμα, υπάρχουν πληροφορίες για το θέμα του αριθμού των προσφύγων που επιστρέφουν. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, απλά είμαστε κι εμείς προσεκτικοί. Ακούσατε τώρα και την μετάστατη Ιωάννη που καλύπτει το ρεπορτάζ για το Μέγκα Ουάν. Υπάρχουν, αλλά θέλουμε κι εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μα πολύ σωστά, νομίζω ότι αυτό υπάρχουν, είναι που όμως έχει ανάγκη ο κόσμος. Σωστή πληροφόρηση και όχι. Και μάλιστα και η δική μου πληροφόρηση είναι ότι είμαστε πολύ μακριά από το 100. Άρα γι' αυτό και δεν το δίνουμε προς τα έξω αυτή την ώρα, μέχρι να επισήμως βεβαίως το πολύ μακριά από τις 100.000 έρχεται σε αντίφαση με τη σύγκληση που είχε τουλάχιστον δοθεί στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα. Μα γι' αυτό είπα εγώ για μια μεγάλη διαφορά. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την φάση εκείνο που χρειάζεται είναι πολύ προσεκτικά να δώσουμε τις πληροφορίες που είμαστε σε θέση να δώσουμε τεκμηριωμένα, για να βοηθήσουμε και τους ακροατές να καταλάβουν. Κύριε Προδρόμη, έχετε μια επιπλέον πληροφόρηση πέραν αυτής που έχουμε εμείς? Όχι, φαίνεται ότι θα κρατήσει πολλή ώρα, δεν θα έλεγα όλη νύχτα. Νομίζω ότι αυτή την ώρα πρέπει να συναντώνται οι δύο ηγέτες με τον κύριο Άιντα. Δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό, αλλά έχετε τυπλοφορήσει τη βραδιά απόψε, τη μέρα αυτή, θρίλερ. Πράγματι είναι μια στενή διαπραγμάτευση και ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα τα οποία επιδιώκει η ελληνική κυπριακή πλευρά. Άρα λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε, καταλαβαίνει κανένας, ότι και η τουρκοκυπριακή πλευρά δίνει σημασία σε δικά της ζητήματα. Δεν είναι καινούριο. Από καιρό τώρα ξέρουμε ότι η τάση, η τουρκική διαπραγματευτική τακτική ήταν να σπρώξει τα πράγματα σε μια τελική διάσκεψη. Αυτό μάλιστα όχι τώρα, σε πολύ πιο πρώιμα στάδια της διαπραγμάτευσης. Και ανοιχτά θέματα να συζητηθούν εκεί. Ναι, αυτή είναι μια τακτική με την οποία επιδιώκουν κάποιο ωφέλη, προφανώς. Λογικά, η δική μας πλευρά έχει οριοθετήσει το δρόμο σε μια διεθνή διάσκεψη και πράγματι αναφέρατε την πληροφορία ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά ενοχλήθηκε από την δηλώση ή την παρέμβαση που είχε κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι αψυχολόγητο, γιατί εδώ και καιρό είναι γνωστή η θέση της ελληνικής πλευράς. Πιθανώς. Και το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε μια διεθνή διάσκεψη είναι για τη διεθνή πτυχή που θα γίνει. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι κυπριακή και πρέπει να κλείσουν τα άλλα θέματα. Δεν πρόκειται η δική μας πλευρά να δεχτεί να πάμε εκεί με πολλά ανοιχτά θέματα, γιατί και πιθανότητες αποτυχίας υπάρχουν που δεν το θέλουμε σε εκείνο το στάδιο να καταγραφεί, αλλά και δεν πρόκειται εκεί να κάνουμε ένα άτακτο παρεδώσει. Παραμένει η δέσμευση του Προέδρου ότι αν δεν πέσουν χάρτες, δεν συμφωνηθούν τα κριτήρια, δεν πάμε σε πολυμερή. Προφανώς ο πρόεδρος είναι εκεί, διαπραγματεύεται γιατί να αλλάξει αυτή την θέση. Και δεν είναι μόνο θέση διεκδίκηση. Κυρία Κενεβέζου, είναι και μια λογική. Και για να πάμε παραγωγικά σε μια διεθνή διάσκεψη, θα πρέπει να έχουμε ξεμπερδέψει με τα άλλα θέματα. Ανέφερε η κυρία Μαύρου πολύ σωστά, είναι και θέματα διαδικαστικά που δεν είναι ελληνοκυπριακά ή τουρκοκυπριακά. Είναι ενδεχομένως τα ευρήματα από τους διεθνείς εμπειρογνώμονες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ. Που πρέπει να ξέρουμε τι μας γίνεται.
Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε υπομονετικά να δούμε εάν απόψε ολοκληρωθεί πραγματική σύγκληση. Το λέω αυτό γιατί οι ειδήσεις που μας στέλνουν απόψε είναι αντιφατικές με το τι ξέραμε. Όχι μόνο απόψε. Ναι. Όλο αυτό το διάστημα. Αν υπάρξει μια πραγματική σύγκληση για τα κριτήρια και μπορεί να αποτυπωθούν αυτά τα πράγματα σε χάρτη, τότε ναι, την επόμενη περίοδο θα πρέπει να δούμε και πάλι το βλέπουμε καλοπροαίρετα, αλλά και το διεθνής διάσκεψη είναι θέμα προς συζήτηση. Ποιοι θα είναι εκεί. Ας το αφήσουμε όμως αυτό, γιατί προαναγγέλλεται και μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας, δεν ξέρω, για να προετοιμάσει το έδαφος ενδεχομένως. Μια θα πρέπει όμως πρώτα στο Μοντ Πελερά. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ότι ίσως αυτή η συνάντηση γίνει πάρα πολύ σύντομα, αρχές μάλιστα Δεκεμβρίου, είναι κάτι που ετέθη από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ώστε να προηγηθεί τις όποιες πολυμερούς ή διεθνούς διάσκεψη. Προσωπικά θα το θεωρούσα χρήσιμο, γιατί λέγοντας διεθνή διάσκεψη, την οποία εμείς την ονομάζουμε πλέον ουδέτερα διεθνή διάσκεψη, επιμένει η τουρκική πλευρά σε πενταμερή, εκεί μπορεί να υπάρξουν κακές εκπλήξεις από τις προσδοκίες κάθε πλευράς για το ποιος μπορεί και πρέπει να συμμετάσχει. Ναι. Ποιο είναι για σας το πιο κρίσιμο, κύριο Ομήρου, απόψε? Το πιο κρίσιμο είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως να τηρήσει τα υπεσχημένα. Αυτό δηλαδή που αντιλαμβάνομαι είναι η καθολική τοποθέτηση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο, ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει όχι μόνο κατάληξη επί των κριτηρίων, αλλά αυτά τα κριτήρια να αποτυπωθούν επί χάρτου, και τότε και μόνον τότε θα πρέπει να συνενέσει σε ημερομηνία σύγκλησης της διεθνούς διάσκεψης. Ορθώς ελέγχθη βεβαίως υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τη διεθνή διάσκεψη. Ποια θα είναι η σύνθεση της διεθνούς διάσκεψης? Γνωρίζουμε ήδη από την δεκαετία του 1960 ότι μόνιμος στόχος της Τουρκίας ήταν η υποβάθμιση και εξαφάνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από μια διάσκεψη για το Κυπριακό, γιατί Κυπριακό υπήρχε και πριν μόνο εκεί, από το 1974. Το λέει και με κάθε ευκαιρία, ούτως και μιλούσε για πενταμερή ή τετραμερή. Συνεπώς, υπάρχει το μέγα θέμα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να είναι παρούσα ως το μοναδικό άλλωστε υποκείμενο διεθνούς δικαίου που εκπροσωπεί το σύνολο της Κυπριακής Επικράτειας και το σύνολο του Κυπριακού λαού. Αυτό είναι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 186 του 1964 του Μαρτίου. Όταν δηλαδή η Τουρκία μετά τις διακοινωτικές ταραχές αμφισβήτησε την νοημότητα της κυβέρνησης του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και το Συμβούλιο Ασφαλείας κατηγορηματικά υιοθέτησε αυτό το ψήφισμα, το οποίο έλεγε ότι μόνη κυβέρνηση στη χώρα είναι η κυβέρνηση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του Προέδρου Μακαρίου, η οποία εκπροσωπεί το σύνολο της γεωγραφικής επικράτειας του νησιού, αλλά και το σύνολο του Κυπριακού λαού. Άρα και το επόμενο βήμα, ακόμη και αν τα βρουν απόψε, θα έχει υπάρχει δυσκολίες. Όμως και κάτι άλλο, ότι θα συζητηθεί το καθεστώς εγγύσεων, και εμείς λέμε για να καταργηθεί το καθεστώς εγγύσεων. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος. Έτσι λέει η συνθήκη εγγύσεως, υψηλών συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο θα πρέπει να είναι παρόν αυτό το συμβαλλόμενο μέρος για να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί κάθε οδηγούμενο τρόπο. Εγώ λέω να καταργηθεί, αλλά για την όποια τροποποίηση ή κατάργηση ή ασδήποτε διεθνούς συνθήκες χρειάζεται η συμφωνία των συμβαλλωμένων μερών. Για των εξελίξεων έχουμε τώρα μαζί μας δύο εκλεκτούς επίσης συναδέλφους, τον Γιώργο τον Κασκάνη από τον Πολίτη και τον Ανδρέα τον Πιμπίση από τον Φιλελεύθερο. Σας ευχαριστώ θερμά, συναδελφοί. Καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα. Τι λέει Γιώργο Κασκάνη το δικό σου ρεπορτάζ? Ό,τι λέει γενικά το ρεπορτάζ, ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας πάνω στο ξενοδοχείο που πραγματοποιούνται οι συνομιλίες. Νομίζω ότι πια τα πράγματα κινούνται σε διαφορετικά, σε πολλά επίπεδα. Δεν είναι μόνο εδώ που καταγράφονται εξελίξεις. Η δική μου εντύπωση είναι ότι τα μηνύματα που έρχονται αφορούν και την διαβούλευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και αλληλοεξαρτώνται οι δύο διαδικασίες κατά κάποιο τρόπο. Ίσως γι' αυτό και έχουμε αυτή την καθυστέρηση ή την
εμπλοκή, όπως φαίνεται για την ώρα, εδώ στο Μον Πελερά. Άρα είναι σε ανοιχτή γραμμή και η δική μας κυβέρνηση με την Αθήνα, Γιώργο, καθώς και ο κύριος Ακίντζη με τον κύριο Ερντογάν. Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι σε ανοιχτή γραμμή και οι δύο ηγέτες. Άλλωστε κυκλοφόρησαν ήδη πληροφορίες που φέρουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας να προγραμματίζουν μια συνάντηση στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει οριστικοποιηθεί. Οι δικές μου πληροφορίες, οι πρώτες, είναι για αρχές Δεκεμβρίου, Γιώργο. Αυτό ακριβώς λένε οι πληροφορίες. Θα δούμε αν επιβεβαιώνονται. Άρα αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι αυτό που νομίζαμε, ότι θα ερχόμασταν εδώ για να κάνουμε μια συνάντηση επί του εδαφικού και μόνο και με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν, εύκολη διαδικασία, δεδομένου ότι είχαν φτάσει κοντά οι δύο πλευρές, η όλη προσπάθεια κινείται πλέον σε πολλούς κύκλους και σε πολλές άλλες προεκτάσεις, και γι' αυτό αλληλοεπηρεάζεται, καθυστερεί, αναλόγως διαμορφώνεται από την άλλη πλευρά και ούτω καθεξής. Και τώρα να δούμε αν τα άστρα θα ευθυγραμμιστούν μέσα σε όλους αυτούς τους κύκλους που περιγράφεις, Γιώργο. Ανδρέα Πιμπίσου, ήσουν και εσύ και την περασμένη εβδομάδα εκεί. Τι το διαφορετικό βλέπεις, πόσο αξιολογείς τις εξελίξεις όπως τις ζείτε εσείς πιο τυχεροί από εμάς από κοντά? Έχουμε μία συνέχεια των όσων συζητήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Οι ώρες αυτές που περνούν σήμερα δείχνουν ότι πάμε για ένα αποτέλεσμα. Τώρα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε, αλλά σίγουρα θα έχουμε αποτέλεσμα απόψε. Γίνονται προσπάθειες, όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, σε διάφορα επίπεδα, με στόχο ακριβώς να υπάρξει μια κατάληξη, μια συμφωνία. Τώρα ποια θα είναι αυτή η συμφωνία, ποια θα είναι η κατάληξη, είναι κάτι που θα πρέπει να αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες λίγες ώρες, για να δούμε. Είναι μέσα στα σενάρια της λεγόμενης συμφωνίας ένα συνεχίζω στην Κύπρο τη συζήτηση, διαπραγμάτευση, εφόσον δεν κατάφεραν οι δύο πλευρές να καταλήξουν εκεί? Είναι μέσα στο σενάριο αυτό? Από ό,τι είδαμε προηγουμένως, δύσκολα θα πάμε σε αυτό σε μια συνέχιση της συζήτησης στην Κύπρο. Γι' αυτό και καταβάλλεται αυτή η προσπάθεια να καταλήξουν σήμερα εδώ, ώστε στη Λευκωσία να δουν άλλα θέματα, άλλες εκκρεμότητες που υπάρχουν. Μέχρι να πάμε στη λεγόμενη Πολυμερή. Σας ευχαριστώ θερμά, συνάδελφοι. Σας αφήνω να τρέξετε για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να γράψετε για τις εφημερίδες σας. Καλό βράδυ από τη Λευκωσία. Βεβαίως εμείς θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, συνεχώς σε ανοιχτή γραμμή με τον Μον Πελεράν και την απεσταλμένη του Μεγκοάν Νατάσα Ιωάννου. Είναι και εκείνη εκεί και παρακολουθήσετε τα όσα συμβαίνουν. Ναι, κύριο Μύρο, σας διέκοψα. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε πριν δώσω το λόγο στην κυρία Μαύρο και στον κύριο Πρόεδρο. Θέμα των εγγύσεων. Θέλω να αναδείξω και μια άλλη πτυχή, την οποία μέχρι τώρα δεν συζητήσαμε. Η ύπαρξη εγγύσεων για ένα κράτος ουσιαστικά είναι ασύμβατη με την κυριαρχία του κράτους. Δεν υπάρχει κυριαρχία, όπως υποτίθεται ότι συμφωνήθηκε σε επαλημμένα κοινά ανακοινοθέντα περιλαμβανομένου και εκείνου του Φεβρουαρίου του 2014. Αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα. Το δεύτερο είναι, είμαστε χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα σε μια διεθνή διάσκεψη. Εάν γίνουν αποδεκτές εγγύσεις στην περίπτωση της Κύπρου, θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να γίνει τώρα παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα γίνει αν η Ρωσική Ομοσπονδία ζητήσει να εγγυηθεί όχι 18%, 30-40% Ρώσους την καταγωγή που κατοικούν στις χώρες της Βαλτικής? Λιθουανία, Εσσονία, Λετωνία. Και θα ήθελα να πω ότι μέχρι στιγμής δεν αξιοποιήσαμε αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση
του θέματος των εγγύσεων. Σας ρωτώ ξανά, δεν θα έπρεπε να είναι και τώρα παρούσα η Ευρώπη εκεί διεκπροσώπου της, σε μια στιγμή που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πτυχές που άπτονται του εδαφικού έχουν να κάνουν με ανθρώπινα δικαιώματα. Η δική μου άποψη είναι ότι θα έπρεπε να ήταν παρόν ο κύριος Βανούφελ συνεχώς στις διαπραγματεύσεις για να διαπιστώνει αν υπάρχει συμβατότης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Φαίνεται ενημερώνεται εκ των υστέρων μετά από την πραγματοποίηση των διαφόρων γύρων των διαπραγματεύσεων, αλλά αυτό δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό. Κυρία Μαύρου. Αλλά να. Στη διεθνή διάσκεψη είναι απαραίτητη η συμμετοχή πέραν της Κυπριακής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αφορά και βεβαίως και των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, για να είναι πράγματι μια διεθνής διάκριση και να υπάρχει μια εξισορρόπηση από άποψη ισχύως διαπραγματευτικής των συμμετεχόντων. Τώρα να δω πώς θα εξελιχθεί η διαπραγματεύση από αυτού του διαδικαστικού που είναι άγκρος ουσιαστικό για μας και όχι διαδικαστικό. Κύριε Μαύρου. Νομίζω ότι εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ακόμα και αν απόψε υπάρξει κατάληξη, ο δρόμος είναι μακρύς. Το εδαφικό είναι ένα από τα θέματα. Σημαντικό μεν, συνδέεται άμεσα και με ένα άλλο ανοιχτό κεφάλαιο, το περιουσιακό, αλλά δεν τελειώνουμε εδώ. Υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση και σίγουρα μένουν ανοιχτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού. Στη δική μου την αντίληψη, το γεγονός ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ ελληνικής και τουρκικής κυβέρνησης είναι θετικό. Συνηθίζουμε να βάζουμε τα πράγματα έτσι μέσα σε κουτιά εδώ στην Κύπρο, να τους βάζουμε πλαίσιο από το οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν. Σε προβλήματα όπως το κυπριακό, νομίζω είναι σημαντικό να ξεφεύγουμε από απόλυτους περιορισμούς. Ενδεχομένως και επικίνδυνο όμως. Και βεβαίως. Έχει και το ρίσκο του που πρέπει να το μετρήσουμε. Τι θέλω να πω με τούτο. Ότι ναι, είναι πιθανόν να γίνει προπαρασκευαστική δουλειά, είτε μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής κυβέρνησης απευθείας, είτε με άλλους τρόπους. Ξέρετε τι με προβληματίζει εμένα σε αυτό. Ναι. Είναι μαύρο-άσπρο η θέση των δύο πλευρών. Ακούγεται αφελές αυτό που λέω και απλοϊκά διατυπωμένο, ωστόσο αυτή είναι η αλήθεια. Όχι εγγύησεις, λέει η Ελλάδα, ναι σε τουρκικές εγγύησεις, λέει η Τουρκία, απλά αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό ακιντζή μέσω δηλώσεων ότι θα πρέπει να το εξυγχρονίσουμε το σύστημα γιατί είμαστε το 2016. Ναι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια είδαμε πάρα πολλά θέματα στα οποία υπήρχε χάσμα μεταξύ των θέσεων των δύο πλευρών και μέσα από τον διάλογο βρέθηκε μπορέσαμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Με αυτό ακριβώς, δηλαδή εμείς είμαστε έτοιμοι όμως να δεχθούμε έστω και ένα Τούρκο στρατιώτη στην Κύπρο, διότι για να γεφυρώσεις ένα τέτοιο χάσμα που είναι όχι τεράστιο. Κατά ανάγκη. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη το χάσμα στο συγκεκριμένο γεφυρώνεται κάπου στη μέση. Να σας πω τι εννοώ. Για παράδειγμα το θέμα των 4 ελευθεριών. Για πάρα πολύ καιρό η τουρκική πλευρά επέμενε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης, εγκατάστασης για όλους τους πολίτες. Το θέμα τούτο στην πορεία μέσα από διάλογο έχει διασφαλιστεί. Όλοι οι πολίτες, τουλάχιστον από ό,τι ενημερωνόμαστε, υπάρχει σύγκληση σε αυτό. Ότι η ελευθερία στη διακίνηση, στην εγκατάσταση, στην απόκτηση περιουσίας, στην εργασία έχουν διασφαλιστεί. Εγώ μαθαίνω αυτό ότι θέτει σημαίνει θέμα εκτόσεων αυτό σημαίνει, ο Ακίντζη. Αυτό μαθαίνω εγώ, ναι, κυρία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν άλλες διευθετήσεις σε ό,τι αφορά τα πολιτικά δικαιώματα και την άσκηση τους. Ναι, πιθανόν. Άρα στη δική μου την αντίληψη και το θέμα των εγγύσεων θα πρέπει να το συζητήσουμε, να πείσουμε
για την θέση της πλευράς μας που... Άρα δεν θα πρέπει να το συζητήσουμε, θα πρέπει να πείσουμε. Ναι, να πείσουμε. Θεωρώ ότι είναι και θέση όλου του σύγχρονου κόσμου. Πιθανόν να χρειαστεί όμως να δοθούν άλλες ασφαλιστικές δικλείδες. Είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Κύριε Προδρόμου, καχύ μαθαίνετε κάτι περισσότερο? Όχι. Όχι, όπως το... έχει ξεκινήσει συνάντηση. Των δύο, είπαμε πριν ότι μας έστελναν μηνύματα ότι είχαν συνάντηση με τον κύριο Άιντα. Φαίνεται ότι τώρα είναι ξανά στη διαπραγμάτευση. Φαίνεται, λέω, όμως δεν είναι η δουλειά μου, ούτε διεκδικώ μια εγκυρότητα. Όμως, κυρία Γενεβέζου, επειδή έκανα το σχόλιο πριν που ξεκίνησε η συζήτηση για τις εγγύσεις, ότι δεν θα έπρεπε να ήταν παρούσα τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ναι, θα έπρεπε και θα έπρεπε να ενδιαφέρεται ακόμα περισσότερο. Αλλά και αν θεωρούν ότι αυτά που συζητούνται μέχρι τώρα είναι εσωτερικά θέματα, τότε νομίζω ότι στην διεθνή διάσκεψη υποχρεούται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εκεί. Είναι ένα κράτος μέλος. Μα εκεί θα υποτίθεται θα έχουμε φτάσει στο τέλος, ούτως ή άλλως. Είναι κάτι που το λέμε και εμείς και το λέει και η Ελλάδα. Και θα έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα το θέμα των εγγύσεων και της ασφάλειας. Το θέμα των εγγύσεων και της όλα ασφάλειας. Όλα τα προηγούμενα θα έχουν... Το οποίο, είναι τεράστια σημασία. Είναι, δεν θα έλεγα το μισό κυπριακό. Προφανώς δεν το υποβαθμίζω, αλλά θα σας εξηγώ ότι θέματα που θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα να είναι παρούσα και να τα βλέπει, θα τα έχουμε ήδη κλείσει. Να σας πω. Πρώτα να πούμε ότι το θέμα των εγγύσεων. Εγγύσεις, γιατί λέμε εγγύσεις και ακούγεται κάτι αόριστο. Εγγύσεις σημαίνει δικαίωμα παρέμβασης, εισβολής, πόλεμος. Αυτό σημαίνει. Δηλαδή να τελειώσουμε με το κυπριακό της εποχής της σύγκρουσης, αυτό που θέλουμε να αφήσουμε όλοι πίσω. Γι' αυτό είναι που λέμε εμείς ότι δεν χωράνε πλέον εγγύσεις, γιατί τελειώνουμε με την εποχή της αντιπαράθεσης, των συγκρούσεων και φεύτου πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως σε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ήταν παρούσα. Ήταν παρούσα όχι με τον κύριο Βαν Νούφελ μόνο. Με την έννοια του ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πλέον έχει την ιδιότητα του κράτους μέλους και η ομόσπονδη Κυπριακή Δημοκρατία θα είναι κράτος μέλος. Αυτό που έχει επισημάνει η κυρία Μαύρου για τις τέσσερις ελευθερίες και άλλα πράγματα, αρκετά τα οποία δεν έρχονται στην επιφάνεια, είναι εκεί και δένουν την συμφωνία μιας λύσης του Κυπριακού και αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά από το 2003. Όταν μας έλεγε και ο τότε επίτροπος ότι κοιτάξτε, άμα τα βρείτε μεταξύ σας, η Κύπρος δεν ήταν κράτος μέλος, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας βάλουμε με ό,τι συμφωνήσετε. Αυτό πλέον δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει. Επομένως... θα ισχύσει, γιατί κάποιες παρεκκλήσεις ακόμη και εμείς ήδη θα τις ζητήσουμε σε σχέση με τις αναλογίες, κύριε Προδρόμου. Και ξέρετε πολύ καλά, είστε έγκριτοι δημοσιογράφος και ξέρετε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέκκληση είναι κόκκινο πανί. Όλες οι χώρες θα ήθελαν πάρα πολλές παρέκκλησεις. Άρα λοιπόν, όχι για χάρη για τα μαύρα μας τα μάτια, είτε εμάς είτε των Τουρκοκυπρίων, δεν είναι πρόθυμοι να κάνουν μεγάλες αβάντες, να το πούμε, στα καθομιλούμενοι. Επομένως, για μας είναι μια εξασφάλιση το ότι θα ισχύσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και θα έλεγα όμως ότι ακόμα και στη διεθνή διάσκεψη που λέμε ότι θα πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα υπάρξει όμως δυσκολία. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα μπροστά μας πώς έχουν, πρέπει να βλέπουμε πώς έχουν επιδεινωθεί οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε να μην είναι εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι από τις δυσκολίες που βλέπουμε μπροστά μας. Ναι, αλλά σαν τώρα ο πολίτης μας ακούει, γιατί να αισθάνεται ασφαλής με μια Τουρκία που με ένα έμεσο, αν θέλετε, τρόπο θα είναι παρούσα πάλι στην Κύπρο, κύριε Προδρόμου. Μια Τουρκία με έναν Ερντογάν, ο οποίος πραγματικά έχει χάσει τον έλεγχο. Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα ισχύει ούτως ή άλλως, γιατί αυτά δεν είναι του χεριού μας. Ο κύριος Ερντογάν είναι εκεί και κάνει αυτά που κάνει ακόμα και με άλυτο το Κυπριακό. Και η Τουρκία δεν νομίζω ότι θα είναι μετά την λύση και χωρίς εγγυήσεις ότι θα είναι παρούσα ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να συγκριθεί η παρουσία που έχει σήμερα. Που έχει 40.000 στρατό που με ένα νεύμα μπορεί να τον κινητοποιήσει, που ελέγχει οικονομικά
τα κατεχόμενα για τους Τουρκοκυπρίους, τους πληρώνει τους μισθούς, αυτούς που δουλεύουν στην γραφειοκρατία, την διοίκηση, την αστυνομία ή τι άλλο έχουν κλπ. Τους δίνει νερό, τους δίνει ρεύμα. Εδώ αυτό είναι που θέλουμε να κοπεί και πιστεύω ότι με μια σωστή συμφωνία, και σωστή συμφωνία δεν θα σημαίνει όλα δικά μας, αυτό πρέπει να το έχουμε συνειδητοποιήσει πια, μια μετρημένη συμφωνία, λέμε έναν έντιμο, σωστό συμβιβασμό, αυτό αφορά και ενδιαφέρει και τους Τουρκοκύπριους που θα τους έχουμε μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια, όχι επειδή η Τουρκία είναι κακή, μόνο αν θέλετε, γιατί η σημερινή Τουρκία είναι ούτως ή άλλως. Εδώ θα δούμε και τι θα αποφασιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θέλω καμιά Τουρκία καλή, αλλά... κοιτάξτε, όχι, αυτά που συμβαίνουν μετά το πραξικόπημα είναι πρωτοφανή. Εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο επειδή η Τουρκία παίρνει μια κακή τροπή. Είναι και διότι γενικά σε μια χώρα όπως η Κύπρος, τώρα που είμαστε πια και δοκιμασμένο, και αφού επιβιώσαμε και με την οικονομική δοκιμασία που περάσαμε, γι' αυτό λέω δοκιμασμένο μέλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, δεν χωράνε τέτοιες κυδαιμονεύσεις από τρίτες χώρες. Είτε είναι η Τουρκία, είτε όποιος θέλει να είναι. Εμείς, κυρία Κενεβέζου, και αυτό πρέπει να το χρησιμοποιούμε, με την Ελλάδα, παρότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχουμε και μακρότερες σχέσεις, μακρότερες στον χρόνο, στην ιστορία, παρόλα αυτά έχουμε βρει ένα λογαριασμό. Ούτε αναμειγνύεται, ούτε μπορεί να αναμειχθεί η Ελλάδα στην Κύπρο, όπως ίσως γινόταν σε κάποιες άλλες εποχές. Ούτε και η Λευκωσία περιμένει τι θα πει και τι θα κάνει η Αθήνα για να πάρει τις δικές της αποφάσεις. Υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός, υπάρχει πλήρη συνεργασία. Στα εθνικά θέματα, με την καλή έννοια, πολιτιστικά κλπ. Είμαστε πολύ κοντά, όπως θα είναι και οι Τουρκοκύπροι ενδεχομένως με την Τουρκία στο βαθμό που το επιθυμούν. Αλλά δεν ποδηγετείται η Κύπρος από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν ούτε και από την Τουρκία θα πρέπει. Λοιπόν, ας επιχειρήσουμε να πάμε ξανά στην Ελβετία και να μιλήσουμε με την Ατάσα, να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο από εκεί. Όχι, απλά σας ενημερώνουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί της. Ναι, κύριε Ομήρου. Καταρχήν να σας πω ότι στο διεθνή χώρο έχουμε ισχυρό σεισμό 7,3 ρίχτερ στην Ιαπωνία, προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες τώρα, πριν από λίγο. Σεισμοπληκτή η Ιαπωνία συνήθως. Να σας πω σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή έρθει το θέμα, ότι σίγουρα θα πρέπει να είναι παρούσα σε μια συζήτηση για το θέμα των εγγύσεων, για τη διεθνή πτυχή, ασφάλεια, στρατεύματα. Αλλά και σε ό,τι αφορά τα θέματα της εσωτερικής έννομης τάξης, να μην ξεχνούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπε, τροποποιήστε το σύνταγμα. Το ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να υπερέχει του ημεδαπού δικαίου. Και προχωρήσαμε και τροποποιήσαμε το σύνταγμα μας. Συνεπώς είναι υψημένη η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο για το θέμα της διεθνούς πτυχής, αλλά και για θέματα εσωτερικής έννομης τάξης, όπως είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως είναι το θέμα του ατομικού δικαιώματος περιουσίας, να έχει άποψη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι, για να είμαστε πιστικοί, όπως είπε προηγουμένως η κυρία Μάπα, θα πρέπει να έχουμε κάποιες προτάσεις. Και η πρόταση, θα υπενθυμίσω, για μια πολυεθνική δύναμη, η οποία για ένα μεταβατικό στάδιο θα είναι παρούσα εδώ στην Κύπρο με όρους εντολής από το Συμβούλιο Ασφαλείας κάτω από το κεφάλαιο 7 του καταστατικού χαρτί, είναι μια πρόταση που είχε ήδη κατατεθεί από τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός. Για να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές, κάτι όπως είναι τώρα η δύναμη. Όπως είναι τώρα η διεθνής ειρηνευτική δύναμη, βεβαίως χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και της Ελλάδας, η οποία θα έχει συγκεκριμένους όρους εντολής να ενεργεί όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας κρίνει ότι πρέπει να ενεργήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα απογυμνώσουμε την επιχειρηματολογία της Τουρκίας, η οποία προβάλλει τον δήθεν, λέω εγώ, κίνδυνο για τους Τουρκοκύπριους στα πλαίσια μιας ομοσπονδιακής Κύπρου. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να παρουσιαζόμαστε ότι απλώς είμαστε αρνητικοί, που πρέπει να είμαστε αρνητικοί, γιατί το σύστημα των εγγύσεων στον μεταπολεμικό κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπάρχει πλέον. Τα κράτη υποκυδαιμονίαν, όπως ονομάζονταν, ή τα προτεκτοράτα, έχουν μπει στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα πιστικό επιχείρημα η Τουρκία διεθνώς να πείσει ότι πρέπει να συνεχιστεί ένας βαθύτατος αναχρονισμός
όπως είναι το σύστημα εγγύσεων του 1960. Ίσως γι' αυτό βρήκε τώρα την ευκαιρία να κάνει όλο αυτό το παιχνίδι το τελευταίο 24ωρο για την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και την σαφή θέση των Αθηνών. Και μέσω Κοτζιά έχει επανειλημμένος αυτό δηλωθεί. Μα νομίζω ότι έχει λεχθεί ήδη η ελληνική κυβέρνηση με σαφήνεια, ενώ απέφυγε να εμπλακεί καθιονδήποτε τρόπο στα θέματα συζήτησης της εσωτερικής ψυχής του Κυπριακού, τα διάφορα κεφάλαια, διακυβέρνηση. Μα γι' αυτό και λέει ότι εγώ θα πάω περιουσιακό, μόνο για τα υπόλοιπα. Μόνο για το... Αλλά κατέστησε σαφές ότι έχει άποψη και έχει ισχυρή άποψη. Να επιθυμίσω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζάς, διαμόρφωσε και μια ολοκληρωμένη μελέτη, επιστημονικά θεμελιωμένη, σε ό,τι αφορά το θέμα των εγγύσεων. Άρα λοιπόν δεν είναι έκπληξη, δεν θα έπρεπε να ήταν έκπληξη ούτε για τον Ερτογάν, ούτε για τον κύριο Ακιτζή, το ότι ο κύριος Τσίπρας με σαφήνεια δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πάμε σε μια διάσκεψη χωρίς να έχει προηγηθεί μια προετοιμασία με στόχο την κατάργηση των εγγύσεων και εδώ στην αποχώρηση των στρατευμάτων απαραίτητος όρος. Σε σχέση με το εδαφικό που είναι σε εξέλιξη η σχετική διαπραγμάτευση τώρα, φαίνεται ότι καταλήγουμε σε ένα 28,2% η δική μας πρόταση, 29,2% η πρόταση της άλλης πλευράς. Είναι ένα ποσοστό που το βρίσκεται ικανοποιητικό εάν αυτό. Εάν δεν αποτυπωθούν σε χάρτη αυτά τα ποσοστά, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε τοποθέτηση. Εξαρτάται από την πυκνότητα του πληθυσμού στις συγκεκριμένες περιοχές. Πώς ήταν η πυκνότητα του πληθυσμού πριν από το 1974 σε ό,τι αφορά τον ελληνοκυπριακό πληθυσμό. Για να δούμε εάν πράγματι υπάρχει δυνατότητα επιστροφής των 100.000 προσφύγων. Το θέμα της ακτογραμμής επίσης έχει μεγάλη σημασία όταν θα αποτυπωθεί επί χάρτου, για να δούμε πόσο δραστικά μειώνεται, που πρέπει δραστικά να μειωθεί σε σχέση με το τι υπήρχε στο σχέδιο ΑΝΑ. Ξέρω ότι ξεθόριασε η έννοια της κόκκινης γραμμής, αλλά είναι για σας κόκκινη γραμμή ο αριθμός των 100.000 προσφύγων που θα πρέπει να επιστρέψουν? Κοιτάξτε, είναι ένα κριτήριο το οποίο έχει τεθεί από την δική μας πλευρά, είναι ένα λογικό κριτήριο. Όσο και αν η εφαρμογή των 4 βασικών ελευθεριών, που έχω και εγώ ερωτήματα αν πράγματι έχουν γίνει αποδεκτές οι 4 βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διακίνηση, εγκατάσταση περιουσία, άσκηση του δικαιώματος εργασίας, προσθέτω και η ελεύθερη διακίνηση αγαθών και κεφαλαίων, που είναι βασική ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω τις αμφιβολίες μου από τις δηλώσεις του κυρίου Ακιτζή, τις επανειλημμένες, που βάζει περιορισμούς, υποσημειώσεις, αστερίσκους. Μπορεί η άσκηση των βασικών ελευθεριών να φαίνεται εκ πρώτης όψης ότι μειώνει τη σημασία του εδαφικού, γιατί θα πρόκειται για διοικητικά όρια. Έτσι πρέπει να είναι, όπως είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως είναι στη Γερμανία. Όμως, επειδή ακριβώς υπάρχουν και αυτές οι αμφιβολίες ως προς την άσκηση, την πραγματική, την ανεμπόδιστη, την ακόλυτη των βασικών ελευθεριών, θα πρέπει να υπάρξει μία διευθέτηση στο εδαφικό που να ικανοποιεί τες μίνιμουμ απαιτήσεις της ελληνικής κυπριακής πλευράς, όπως έχουν τεθεί σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Γιατί χαμογελάτε, κυρία Μαύρου? Για τις κόκκινες γραμμές. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και πραγματικά... Συμφωνείτε μαζί μου ότι ξεθόριασα? Όχι, δεν πιστεύω στις κόκκινες γραμμές. Είναι στη κουτιά, δική μου την αντίληψη. Είναι τα που λέγατε πριν. Στη δική μου την αντίληψη, όταν βάζεις εσύ κόκκινες γραμμές, βάζει και ο άλλος κόκκινες γραμμές. Και αυτό σημαίνει ότι δεν γίνεται διαπραγμάτευση. Κρατάω ο καθένας τις γραμμές του. Έχεις τις αρχές, συζητάς, αλλά πολλά πράγματα στη διαδικασία της συζήτησης αλλάζουν, διαμορφώνονται εδώ στην πορεία του χρόνου. Άλλα πράγματα συζητούμε σήμερα, άλλα συζητούσαμε πριν 15 χρόνια και άλλα πριν 30 χρόνια. Άρα οι κόκκινες γραμμές του 1985 έχουν προπολού ξεπεραστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν κάνουμε διαπραγμάτευση, τότε έχεις στόχους, έχεις επιδιώξεις, αλλά επαναλαμβάνω, οι κόκκινες γραμμές είναι απλώς ο σίγουρος τρόπος για να μείνει ταμπουρωμένος και ο ένας και ο άλλος στα συνθήματα και στις
Καλά, δεν είναι συνθήματα όταν λες. Θα πρέπει να πείσουν και οι δύο, και ο Αναστασιάδης και ο Ακιντζή. Επιτρέψτε μου να κρατήσω την άποψη ότι οι κόκκινες γραμμές είναι ένας άγωνος τρόπος διαπραγμάτευσης. Όμως, πέραν τούτου, για το εδαφικό, έχω την εντύπωση ότι εάν παραμένει η συζήτηση στα ποσοστά που έχετε αναφέρει, τότε σε μεγάλο βαθμό ικανοποιείται και ο αριθμός των προσφύγων που επιστρέφουν. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές επί χάρτου. Ενώ ότι από τη στιγμή που θα συμφωνηθούν τα κριτήρια, η αποτύπωση στο χάρτη δεν έχει μεγάλες... Μα γι' αυτό και βλέπετε ότι προχωράει και προχωράει. Γι' αυτό. Μάλλον θα πρέπει να σας πάρω τον κύριο Ακιντζήρα τηλέφωνο να το εξηγήσετε ότι για να επιτευχθεί αυτό ένας δρόμος υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχουν πολλές... θέλω να σχολιάσω όμως και κάτι άλλο που είπατε πριν. Θα είναι παρούσα η Τουρκία μετά την λύση. Μα σήμερα κι αν είναι παρούσα η Τουρκία, και δεν αναφέρομαι μόνο εγώ είπα έμεσα, 40, τώρα είναι άμεσα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις 40.000 των Τούρκων στρατιωτών, δεν αναφέρομαι απλώς στη γεωγραφία. Είναι ο πιο κοντινός μας γείτονας. Εκ των πραγμάτων, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα έχουμε σχέσεις με την Τουρκία και ελπίζω να έχουμε τις γόνιμες σχέσεις που έχουν συνήθως τα γειτονικά κράτη, ενώ από την άποψη του εμπορίου της... Και δεν είναι και το μεγαλύτερο ταλέντο της χώρας αυτής. Δεν είναι. Να έχει σχέσεις καλής γειτονίας. Ναι, είναι όμως μια μεγάλη χώρα και δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε την γεωγραφία. Εκείνο όμως που θέλω να υπογραμμίσω κάνοντας του την αναφορά, επειδή μιλούσαμε πριν για εγγύσεις, οι εγγύσεις εξακολουθούν να υφίστανται. Συζητούμε ως αν να έκλεισε το κεφάλαιο τούτο το 1974. Και σήμερα ισχύει η συνθήκη εγγύσεως. Και σήμερα ισχύουν τα επεμβατικά δικαιώματα. Για να καταργηθούν όλα τούτα θα πρέπει να λύσουμε το Κυπριακό. Θα πρέπει να πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη στην οποία τα συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν ότι αφήνουν αυτό το κεφάλαιο πίσω τους. Ελάτε να πάμε Ελβετία να δούμε τι γίνεται. Ναι. Νατάσα, ξανά κοντά σου. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει δυστυχώς η κατάσταση. Να έχουμε κάτι συγκεκριμένο να πούμε. Αυτό που μας έχουν πει είναι ότι συνεχίζουν τη συζήτηση. Άρα συνεχίζουν τη συζήτηση σε βάση αυτή την οποία έχουμε προειπεί, ότι εξετάζουν τα κριτήρια. Εάν συμφωνηθούν αυτά τα κριτήρια θα προχωρήσουν σε αποτύπωση αυτής της συμφωνίας σε χάρτη και μετά θα δουν το θέμα της ημερομηνίας όσο αφορά την πολυμερή. Επαναλαμβάνω, Εμιλία, υπάρχει μία εμπλοκή όσο αφορά τα δύο κριτήρια που έχουμε αναφέρει και στην πρώτη μας σύνδεση. Αυτό είναι η επιστροφή εδαφών και το δεύτερο η επιστροφή προσφύγων. Αυτά τα δύο, επιστροφή εδαφών ή πολυελληνοκυπριακή διοίκηση, έτσι, και επιστροφή προσφύγων ή πολυελληνοκυπριακή διοίκηση. Και εδώ δεν πιάνουν το στόχο που έχει θέσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης των 100.000 προσφύγων. Είναι πολύ χαμηλότερος. Δεν το πιάνουν σύμφωνα με τα όσα προτείνει η άλλη πλευρά, βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι έχουμε ακριβώς καταλήξει. Ασκήσεις που γίνονται οι χάρτες, αυτά τα οποία μπαίνουν στο... Οι χάρτες, τα κριτήρια που μπαίνουν, γιατί οι χάρτες μπορεί να έχουν και οι δύο πλευρές. Και όπως μας ανέφερε και πηγή μέσα από την διαπραγματευτική ομάδα, χάρτες έχει φέρει και τα Ηνωμένα Έθνη στο Μονπελεράν. Το θέμα του χάρτη που αναφέρονται είναι να συμφωνηθούν τα κριτήρια, αυτή η συμφωνία να αποτυπωθεί στο χάρτη. Τώρα, Εμιλία, θέλω να αναφέρω και κάτι το οποίο έχουμε πει και στα ρεπορτάζ μας μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Υπάρχει και το σενάριο να
πάμε προ της πολυμερούς διάσκεψης με δύο χάρτες, εάν και εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Και είναι κοντά στο 1% και ουσιαστική διαφορά αφορά πάντα την επιστροφή των προσφύγων. Ωστόσο όμως θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η νύχτα. Είναι μακρά, πραγματικά είναι μακρά και θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει. Και θα πρέπει να επισημάνουμε για ακόμη μια φορά και τις εξελίξεις σε επίπεδο Αθήνας μετά από αυτό το οποίο έχει συμβεί, το οποίο επιχείρησε η Λευκοσία να το κρατήσει έτσι χαμηλά, σε χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, η Αθήνα επιμένει, είναι έντονη η αντίδρασή της όσον αφορά το κεφάλαιο εγγύησης και ασφάλεια. Διαμηνεί ο κύριος Τσίπρας ότι θα πρέπει να τα πει με τον κύριο Ερντογάν και φαίνεται αυτό που πληροφορούμαστε εδώ στο Μον Πελεράν είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θέλει να κλειδώσει ημερομηνία και μετά να τα πει με τον κύριο Ερντογάν. Άρα υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο μέσα σε αυτό το παζλ το οποίο διαδραματίζεται όχι μόνο στο Μον Πελεράν αλλά και σε Αθήνα και σε Άγκυρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά Νατάσα για το ρεπορτάζ, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια. Είναι σαφές ότι το λέμε πολύ συχνά, δίνουμε συχνά τον τίτλο «Κρίσιμες ώρες για το Κυπριακό». Είναι μια από αυτές ωστόσο που θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία υπερβολή. Καταγράφουμε ακριβώς την αλήθεια. Διακοπή για διαφημίσεις και έρχομαι κοντά σας, κύριε Παδρούμ. Οι άντρες υποφέρουν σιωπηλά. Συνέχεια σε μια κρίσιμη νύχτα για το Κυπριακό. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα νέα έντονη, όπως μαθαίνω, διαπραγμάτευση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Ακιντζή για τα κριτήρια επί του εδαφικού, τόσο ώστε να ολοκληρωθεί αυτός ο διάλογος, να καταλήξουν και να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, που είναι η αποτύπωση όσων θα συμφορηθούν σε χάρτη. Και μετά θα έρθει πια και η συμφωνία για σύλληψη πολυμερούς, λέει η δική μας πλευρά, πενταμερούς, όπως ζητά η άλλη πλευρά. Είδαμε και τις τοποθετήσεις της Αθήνας, τον διάλογο που είχαν, την επικοινωνία που είχαν αυτά τα 24 ώρα και ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, καταβάζεται μια προσπάθεια μάλλον αρχές Δεκεμβρίου, να συναντηθούν πριν από την πολυμερή, κύριε Προδρόμου. Συζητούσαμε πριν από τη διακοπή για τις διαφημίσεις, είχαμε και την τελευταία ενημέρωση που ουσιαστικά είναι αναμονή του τι θα βγει από την Ελβετία για τις κόκκινες γραμμές, αν υπάρχουν ή αν θα έπρεπε να υπάρχουν για να γίνεται ένας δημιουργικός διάλογος για τους χάρτες, τις προτάσεις που καταθέτει κάθε πλευρά, πώς προχωράνε τα πράγματα. Κοιτάξτε, κόκκινες γραμμές. Καταλαβαίνει κανένας ότι θέλει εδώ και μέρες, εβδομάδες, ίσως περισσότερο, η τουρκική πλευρά και ο κύριος Ακιντζή να δοθεί μία ημερομηνία και να πούμε εκεί θα πάμε να κάνουμε μία διάσκεψη και θα κλείσει το Κυπριακό. Γιατί θέλει να πάει να κάνει παζάρι, εκεί με ανοιχτά ζητήματα. Δεν είναι κόκκινη άλλα γραμμή. Όταν έρχεται η Ελλάδα και λέει μια στιγμή στη διεθνή διάσκεψη, θα είμαι και εγώ. Είναι απαραίτητο συστατικό. Είναι μία από τις εγκύτερες δυνάμεις. Άρα λοιπόν έχει λόγο. Και όταν λέει ότι εγώ θέλω να κάνω μια κουβέντα, αυτά τα σημερινά ειδησιογραφία που ακούμε με τον κύριο Ερντογάν, με την Τουρκία προηγουμένως, όλα αυτά δείχνουν ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο καμιά φορά τα νομίζουμε. Δηλαδή ότι θα δοθεί ένας χάρτης, θα πάρει μια ημερομηνία ο κύριος Ακιντζή. Τελικά το είπε και ένας από τους δημοσιογράφους που βγάλατε πριν στο ρεπορτάζ ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά όσο ίσως αναμέναμε απόψε. Εγώ θα σας πω ότι το είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, μένουν αρκετά πράγματα ακόμα. Εκτός από το εδαφικό το οποίο είναι υψής σημασίας, καμία αντίρρηση. Εάν όμως υπάρξει μια κατάληξη, όπως νομίζαμε και περιμένουμε ακόμα ότι θα γίνει και απόψε, θα είναι μια σπουδαία όθηση. Και ψυχολογικά, αν θέλετε, στην όλη διαδικασία.
Ο αριθμός αυτός των 100.000 δεν είναι μόνο ένας αριθμός ανθρώπων που είναι η πλειοψηφία των προσφύγων που τότε προσφυγοποιήθηκαν. Αυτό αντιστοιχεί και σε περιοχές. Χρησιμοποιείται αυτός ο αριθμός περιγράφοντας ένα περίπου ποιες περιοχές θεωρούμε ότι θα ήταν σκόπιμο να αποκατασταθούν στην ελληνοκυπριακή πολιτεία, γιατί όλες οι περιοχές θα αποκατασταθούν. Εγώ πάντα φροντίζω αυτό να το υπογραμμίζω, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε έτσι. Δηλαδή η Κύπρος, αν θα είναι λύση και θα είναι καλή, δεν θα είναι μόνο αυτό που θα πάρουμε με την δική μας πολιτεία την οποία θα διοικούμε. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που μου είχατε υποβάλει και πριν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ επισημαίνω ότι έλεγχος, εξακρίβωση της ισχύως των αρχών και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι συνεχής. Είναι η καθημερινότητα της Κύπρου, δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ακόμα και αν θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Από την ώρα που η χώρα μας είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Επειδή δεν είναι η επιλογή μας, δεν είναι κάτι τυχαίο που θα προκύψει από την διαπραγμάτευση, αν εμείς υποχωρήσουμε ή αν η τουρκική πλευρά βάλει κάποια θέματα. Κατά κύριο λόγο, οι αρχές και οι κανόνες της Ευρώπης ισχύουν σε όλα τα κράτη, σε 500 τόσα εκατομμύρια πολίτες. Θα ισχύουν και εδώ. Ένα κεφάλαιο μεγάλο είναι η προετοιμασία των κατεχόμενων σήμερα περιοχών για να μπουν σε αυτή την αυριανή μέρα. Και αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο της εφαρμογής της λύσης από την πρώτη μέρα. Αυτό αφορά και γι' αυτό. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε τεράστιο δρόμο εκεί να διανύσουμε και δεν ξέρω. Κοιτάξτε, πρέπει να το δούμε, δούμε θετικά όμως. Όταν λέμε ότι έχουμε πολύ δρόμο, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν έχω αρνητισμό, ρεαλισμό έχω, κύριε Πρόεδρε. Το λέω για να μην ακουστεί, ότι λέμε έχουμε πράγματα να κάνουμε, άρα δεν είμαστε έτοιμοι. Και εγώ δεν είμαστε. Εγώ θα κατέληγα, λέγοντάς σας ότι η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τελική διάσκεψη για το Κυπριακό έχει να κάνει και με την ασφάλεια εφαρμογής της λύσης. Η ασφάλεια εφαρμογής της λύσης δεν είναι μόνο ότι μπορεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, για παράδειγμα, για μας θα ήταν κάτι που θα μας εξασφάλιζε, να έδινε τη σφραγίδα του ότι θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα κλπ. Η ασφάλεια εφαρμογής της λύσης έχει να κάνει και με πράγματα που ακούσαμε αυτές τις μέρες. Είμαστε στην Τραπεζική Ένωση. Τι γίνεται με τις τράπεζες? Δεν έδιναν, λέει, στοιχεία στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Και καταλήγω, κυρία Γενβέζη, λέγοντας ότι πρέπει να γίνει κατανοητό, και εδώ είναι και απάντηση στις κόκκινες γραμμές, δεν είναι θέμα εθνικών θέσεων μόνο. Θέσεων για την δική μας κοινότητα, για το καλό της, για την επιβίωσή της. Είναι και θέμα θέσεων για την Κύπρο. Είναι κανείς που δεν καταλαβαίνει ότι για να έχει ενδιαφέρον για τους Ελληνοκυπρίους αυτή η λύση, θα πρέπει κάποια εδάφη που τα έχουν πάρει με πόλεμο να αποκατασταθούν? Σίγουρα, αυτό είναι κατανοητό. Είναι κανείς που να μην καταλαβαίνει ότι χρειάζεται να έχουν οι άνθρωποι, όλοι αυτοί που θα ψηφίσουν, δεν είναι τα κόμματα που θα ψηφίσουν, ούτε οι κόκκινες γραμμές είναι που θα πάνε στην κάλπη και θα κρίνουμε εκεί. Για να ψηφίσουμε και να αποφασίσουμε όταν θα έρθει η ώρα, πάρουμε τη μεγάλη απόφαση, θα πρέπει οι άνθρωποι να νιώθουν ότι υπάρχει η βάσιμη ελπίδα να έχουμε ασφάλεια σε αυτό το κράτος και να είναι βιώσιμο. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Κυρία Μαύρου, μια τελευταία κατάληξη και από εσάς. Νομίζω ότι στεκόμαστε σήμερα στο εδαφικό, γιατί είναι το θέμα που συζητείτε και είμαστε σε μια έτσι δύσκολη φάση. Όμως σημαντικό ήταν και το περιουσιακό που συζητούσαμε πριν από 2 μήνες. Σημαντικά είναι τα θέματα διακυβέρνησης. Μια σειρά, το Κυπριακό είναι ένα puzzle και μπορεί κάποια κομμάτια να έχουν μεγαλύτερη σημασία από κάποια άλλα, αλλά είναι σημαντικό στο τέλος να διαμορφώσουμε μια εικόνα η οποία να έχει σταθερότητα και να έχει προοπτικές για το μέλλον. Άρα όλα τούτα τα ζητήματα της λειτουργικότητας της λύσης, της ανάμιξης των ανθρώπων στη δική μου την αντίληψη είναι σημαντικά. Πριν έρθω απόψε εδώ, ήμουν στην εκδήλωση που έγινε στην νεκρή ζώνη. Ήταν χιλιάδες απόψεις. Χιλιάδες, και Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι. Μετά από μια μέρα που οι ειδήσεις που έφταναν κοντά μας ήταν όλες αρνητικές. Όλος εκείνος ο κόσμος πήγε για να πει ότι ακόμα η ελπίδα είναι ζωντανή, ακόμα περιμένουμε.
για να στείλει ένα μήνυμα ότι δεν ικανοποιούμαστε με την κατάσταση ως έχει. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου ανάγνωση. Επειδή είχατε ρωτήσει στην αρχή τον κύριο Ομήρου τι κρίσιμο, τι είναι που κρίνεται σήμερα στο Μον Πελεράν. Στη δική μου την αντίληψη, το πιο κρίσιμο είναι η επιβίωση αυτής της διαδικασίας. Εκείνο που θα θεωρούσα καταστροφικό είναι ένα ναυάγιο. Γιατί πλέον δεν ξέρω τι επιλογές μας μένουν. Μια συμφωνία, ακόμα και μισή συμφωνία απόψε, θα δώσει όθηση για τη συνέχεια. Κύριε Ομήρου, και κλείνουμε. Να διερωτηθούμε γιατί υπήρξε αυτό το περίφημο μου Πελερά μου μπήκε στη ζωή μας τις τελευταίες εβδομάδες. Και αφού βλέπουμε ότι επιμονή με την της δεν... τουρκικής πλευράς και δεν μας βολεύει. Το βλέπουμε από την τηλεόραση. Κύριου Ακιτζή να γίνει η συζήτηση του εδαφικού. Και εγώ είχα πει ότι πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να λάβουν δέσμευση ότι πράγματι ο κύριος Ακιτζή θα καταθέσει χάρτη. Γιατί υπάρχει μια ιστορία, ξέρετε, με τους χάρτες. Η τουρκική πλευρά ουδέποτε παρουσίασε χάρτη. Και όταν ήρθε ο Κλάρκ Κλίφορντ, απεσταλμένος του Προέδρου Κάρτερ, και έπεισε τον Μακάριο, δώσε προτάσεις επί χάρτου και δεσμεύομαι ως Ηνωμένες Πολίτες Αμερικής, διεμήνησε ο Κάρτερ με τον Κλίφορντ, θα καταθέσω χάρτη. Επίσης ο Μακάριος παρεπλανήθη, λέω εγώ, εξαπατήθηκε δυστυχώς, απεσταλμένος ο Τάσος Παπαδόπουλος στην Βιέννη τον Απρίλιο του 1977, καταθέτουμε εμείς το χάρτη. Ο κύριος Σονάν που ήταν τότε ο διαπραγματευτής δεν κατέθεσε. Το ίδιο σκηνικό. Άρα λοιπόν ελπίζω, το πρώτο που ελπίζω είναι να μην υπάρξει διάψευση της προσδοκίας ότι θα κατατεθεί χάρτης. Το δεύτερο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να μην οριστεί μια ημερομηνία για διάσκεψη, διεθνή πολυμερή διάσκεψη, στην οποία να παραπευθούν εκκρεμούντα ζητήματα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Περί Τροπής Προεδρίας, τα οικονομικά, το περιουσιακό. Πότε αυτά θα συζητηθούν και θα λυθούν. Και αυτή η επίμονη θέση της τουρκικής πλευράς ότι πρέπει να οριστεί ασφιχτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του 2016 δημιουργεί μεγάλες απορίες και εγώ λέω μεγάλες ανησυχίες. Ευχαριστώ θερμά, κυρία μου, κύριοι που ήσασταν εδώ. Δεν είδαμε το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης στην διάρκεια της εκπομπής. Ευτυχώς δεν θέλατε να μας κρατήσετε μέχρι να βγει αποτέλεσμα. Μου βάζετε ιδέες και θέλω. Ας ελπίσουμε να είναι θετικό το αποτέλεσμα. Πάντως αυτό που παίρνω εγώ από την Ελβετία είναι ότι είναι σε εξέλιξη σκληρή διαπραγμάτευση. Τώρα πότε θα ολοκληρωθεί αυτή και ποιο θα είναι, ποια θα είναι η κατάληξη θα το μάθουμε. Το ευχαριστώ πρωί θερμά. Τα σπουδαία ίσως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι την ώρα μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11:10 εδώ στο Mega One. Γεια σας. Και στην παρέα μας κορυφόμαστε την Φένη Φινίρη. Η αγαπημένη ηθοποιός μας μιλά για τη ζωή της και όλα σε την κάνουν ευτυχισμένη. Όλα τα καυτά νέα από τη showbiz, μαγειρική, παιχνίδια και πλούσια δώρα. Όλα για σένα στις 3 το μεσημέρι με την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου και την παρέα της. Την εκπομπή χορηγεί το Πελαργός. 100% ελληνικές ντομάτες μεγαλωμένες με αγάπη και φροντίδα. Η ντομάτα που αξίζει να γίνει πελαργός είναι η ντομάτα που μεγαλώνει στα χέρια 100 παραγωγών στην Ελλάδα, που οριμάζει στον ήλιο, που έχει ποτιστεί σωστά για να είναι ζουμερή, γεμάτη ψύχα, πεντανόστιμη. Έτσι γίνεται η ντομάτα, πάντα με αγάπη, πάντα πελαργός.
Γυναίκες στα πρόθυρα Shopping Star. Είμαστε έτοιμοι. Είναι κόκκινο, δεν πειράζει, περνάμε και στα κόκκινα. Πόσος χρόνος υπάρχει, παιδιά? Είμαι έτοιμη με το πρώτο. Να βάλω και το επόμενο γιατί... Μεγάλο σούρκομαι. Θέλω να προλάβω να κάνω waves. Οι καθρέφτες παίρνουν φωτιά. Shopping Star. Κάθε απόγευμα στις 5. Τροχός της τύχης. Καλή επιτυχία, μπορεί να γυρίσεις τώρα πως μπορώ. Μοιράζει 1.000 ευρώ. Αλλά 4.000. Και χαρίζει πολλά χαμόγελα. Μπόνους με 200 ευρώ. Λεφτά, αυτό, μπόνους, γύρι, τα πάντα όλα μαζί. Τροχός της τύχης. Κάθε απόγευμα στις 6.30. Την εκπομπή χορηγεί το νέο Kleenex κατά της μούχλας. Γρήγορη δράση, σίγουρο αποτέλεσμα. Στην πρόκληση της μούχλας βγείτε νικητές. Νέο Kleenex κατά της μούχλας με ενεργό χλώριο. Απολυμμένη από βακτήρια και μούχλα. Γρήγορη δράση, σίγουρο αποτέλεσμα. Τι θες από μένα? Είπα να ξεχάσεις ότι είπα. Αν πάθω κάτι, θα σε πάρω μαζί μου στο κρεμό. Γιατί η Μαρία δεν είπε στο Θέμη ότι είναι έγκυος? Και γιατί τελικά ο Άγιος ανέλαβε την ευθύνη, αφού το παιδί είναι του Θέμη? Κάτι σας δένει και κάτι πάρα πολύ κακό. Μου ανήκεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όχι, δεν σου ανήκω και δεν σου ανήκω ποτέ. Σε έχει ιδέα και ανήθικη. Δεν ξέρω τι θέλεις και δεν έχεις φύγει ακόμα το σπίτι. Ξέρω όμως τι θέλω εγώ. Και αν δεν της μιλήσεις, θα το κάνω εγώ. Ζωή μου. Τη βλέπω πως ευτυχισμένη είναι. Απλώς και εγώ διεκδικώ μια θέση δίπλα της. Τετάρτη με Παρασκευή στις 10.20.